απευθείας νερό από τον αλμυρό ποταμό με την μέθοδο της αφαλάτωσης. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο αλμυρός ποταμός θα αξιοποιηθεί και τις ανάγκες σύνδρευσης του Δήμου Μαλεβιζίου, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες επώσιμο νερό με ένα όραμα δεκαετιών να παίρνει σάρκα και οστά. Βρισκόμαστε στον αλμυρό ποταμό, στην πηγή του αλμυρού ποταμού. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, αγωνίες και αγώνες, καταφέρνουμε να είμαστε στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσης αυτού του σπουδαίου έργου για την περιοχή μας. Μία μονάδα αφαλάτωσης περίπου 3.000 κυβικών ημερησίως θα εμπλουτίσει το δίκτυό μας ίδρευσης. Είμαστε στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης. Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μονάδα αφαλάτωσης είναι ότι σε αυτήν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα έχουμε ουσιαστικά αντλούμε νερό απευθείας από το ποτάμι, απευθείας από την πηγή του αλμυρού. Αυτή είναι η διαφορά. Και τα επιπλέον 3.000 κυβικά είναι πραγματικά μια ποσότητα σπουδαία που μας επιτρέπει να μιλήσουμε πλέον για επάρκεια. Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα αντλεί μικρές ποσότητες νερού από τον αλμυρό ποταμό την ώρα που εκατομμύρια κυβικά νερού χάνονται στην θάλασσα. Το έργο βρίσκεται στο τελείωμά του. Ευελπιστούμε μέσα στις αρχές του Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί και να δώσουμε λύση στο σημαντικό πρόβλημα της έλλειψης νερού σε ολόκληρο το Δήμο Μαλεβιζίου. Με αυτό το πολύ καλής ποιότητας νερό θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την παροχή και αλλά και την ποιότητα προς τους δημότες μας. Ήθελα να εκφράσω ότι τα συναισθήματά μου είναι πολύ ευχάριστα, γιατί φτάσαμε στο σημείο να επιτέλους να πάρουμε νερό από τον αλμυρό χάρη στις προσπάθειες του Δημάρχου, της υπηρεσίας μας. Σε λίγες ημέρες θα γίνει οριστική σύνδεση της μονάδας αφαλάτωσης με τον αλμυρό ποταμό, με το δίκτυο ίδρευσης να εμπλουτίζεται με 3.000 κυβικά νερό σε ημερήσια βάση. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται και τα μεγάλα κόστη άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα γίνεται η άντληση νερού από τον αλμυρό ποταμό για τις ανάγκες ίδρευσης. Υπολογίζουμε ότι σε περίπου 10 με 15 μέρες μπορούμε να μιλήσουμε για την οριστική σύνδεση της μονάδας αφαλάτωσης με τον αλμυρό ποταμό. Σε 10-15 μέρες, δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νερό και να ιδρεύσουμε την περιοχή μας. Ο αλμυρός ποταμός είναι ένα πολύτιμο αγαθό για όλους και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Σήμερα, με αυτή τη λύση που συζητάμε, την αφαλάτωση, δίνουμε μια προσωρινή λύση, αν θέλετε, και μια λύση ανάγκης. Δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή, ήταν πολύ δύσκολη διαδρομή για να καταφέρουμε να είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο. Η περιοχή εδώ είναι καταφύγιο άγριας ζωής, υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί, υπήρχαν δυσκολίες γραφειοκρατικές που ξεπεράσαμε με τη βοήθεια πάρα πολλών παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται και τα μεγάλα κόστη άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα γίνεται η άντληση νερού από τον αλμυρό ποταμό για τις ανάγκες ίδρευσης. Και όλα αυτά μετά από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου, η οποία την ίδια ώρα βρίσκεται σε επαφές τόσο με τον Δήμο Ηρακλείου όσο και με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των νερών του αλμυρού ποταμού. Προφανώς και συζητάμε και με τον ΟΑΚ και με τον Δήμο Ηρακλείου σε πολύ θετική κατεύθυνση για την περαιτέρω αξιοποίηση του αλμυρού ποταμού και βεβαίως εξετάζουμε και το ενδεχόμενο σύνδεσης του αλμυρού ποταμού με τον Αποσελέμη.